Συχνά καταγράφονται περιστατικά καρδιακής ανακοπής ή ευνίδιου καρδιακού θανάτου σε παιδιά και εφήβους την ώρα που βρίσκονται στο σχολείο ή όταν αθλούνται. Πολλές φορές δεν υπάρχει η προηγούμενη ένδειξη που θα ανησυχήσει τους γονείς. Η παιδοκαρδιολόγος, εμβριοκαρδιολόγος Σοφία Κουλούρη, επιστημονικά υπεύθυνη του καρδιολογικού τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, μας δίνει όλες τις πληροφορίες για τις παιδικές καρδιοπάθειες, ώστε οι γονείς να μπορούν να λάβουν έγκαιρα τα μέτρα τους. Κυρία Κουλούρη, ποια είναι τα καρδιακά προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά? Τα καρδιακά προβλήματα στα παιδιά, ναι μεν είναι σπάνια, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν καρδιοπάθειες οι οποίες διακρίνονται στις δομικές και στις επίκτητες. Στις δομικές τις έχει το παιδί από την νεογνική ηλικία, δηλαδή από τη γέννηση, και γι' αυτό ονομάζονται και συγγενείς. Και διακρίνονται στις κυανοτικές, δηλαδή σε αυτές που μας κάνουν το μωρό πολύ σύντομα μετά τη γέννηση, μπλε ή αλλιώς επιστημονικά κυανοτικό. Και επίσης υπάρχουν και οι μη κυανοτικές, στις οποίες έχουμε συνήθως αυξημένη αιματική ροή στα πνευμόνια, με αποτέλεσμα το μωράκι μας να ανασένει πολύ πιο γρήγορα και να μην παίρνει ικανοποιητικά βάρος. Σε αυτόν τον ειδών της καρδιοπάθειας θα πρέπει να προσθέσουμε τις αρρυθμίες, που επίσης απαντώνται στον παιδιατρικό πληθυσμό, και ταυτόχρονα όσο το παιδί μεγαλώνει έχουμε και τις επίκτητες καρδιοπάθειες, όπως για παράδειγμα είναι οι καρδιομοιοπάθειες ή η μυοκαρδίτιδα, η οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποια ίωση. Μπορούν οι καρδιακές παθήσεις να διαγνωστούν προγενετικά? Βεβαίως. Η πλειοψηφία αυτών, θα έλεγα πάνω από το 99%, μπορούν πλέον να διαγνωστούν προγεννητικά και μάλιστα σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο κατά την κύηση. Αυτές που δεν μπορούν να διαγνωστούν είναι είτε παθήσεις οι οποίες είναι πολύ μικρές σε μέγεθος και άρα και να διαλάθουν δεν είναι κάτι σημαντικό για τη ζωή ή την υγεία του παιδιού, ή άλλες οι οποίες έχουν στη φυσιολογία τους αναπτύσσονται μετά τη γέννηση. Μπορεί το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί κατά την κύηση? Εδώ η απάντηση δυστυχώς είναι μάλλον το αντίθετο, δηλαδή όχι. Οι περισσότεροι συγγενείς καρδιοπάθειες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά την κύηση. Όμως η διάγνωσή τους κατά τη διάρκεια της κύησης είναι πολύ σημαντική, τόσο για την ψυχολογική προετοιμασία των γονιών, όσο επίσης και της ιατρικής μονάδας, ώστε το μωρό με τη συγγενή καρδιοπάθεια να μην γεννηθεί ένα πρωινό Κυριακής σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας, αλλά να γεννηθεί μια καθημερινή σε ένα μεγάλο τριτογενές κέντρο της πρωτεύουσας ή της συμπρωτεύουσας και να έχει την φροντίδα που του χρειάζεται. Σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού έχει αρχίσει και η θεραπεία κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. Οι καρδιακές παθήσεις είναι κληρονομικές? Κάποιες από αυτές και σε κάποιο ποσοστό ναι, αλλά όχι για παράδειγμα με την έννοια της μεσογειακής αναιμίας που η μαμά έχει το στίγμα, ο μπαμπάς έχει το στίγμα και οπωσδήποτε κάποιο μωρό θα βγει να πάσχει. Υπάρχει κληρονομικότητα μέσα στις ίδιες οικογένειες για συγκεκριμένες συγγενείς καρδιοπάθειες, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το αντίθετο, θα έλεγα ότι τη σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια τη συναντούμε σε ένα ζευγάρι νεαρό, το οποίο δεν έχει κανένα προηγούμενο ιστορικό πριν από αυτό. Οι συνήθειες της εγγύου μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση καρδιοπάθειας στο έμβριο? Εννοείται. Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ, η λήψη φαρμάκων, η παχυσαρκία που μπορεί να οδηγήσει σε σαχαρώδη διαβήτη, όλα αυτά επηρεάζουν πολύ την εν γέννη το μωρό, αλλά και την καρδούλα του μωρού. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα εμφανίσει ένα παιδί που έχει πρόβλημα με την καρδιά του? Να ξεκινήσουμε κατά ηλικίες, γιατί το πιο σημαντικό, η σοβαρή συγγενής καρδιοπάθεια, η οποία μπορεί να μας βλάψει και το παιδί, εμφανίζεται αμέσως μετά τη γέννηση ή εν πάση περιπτώσει μέσα στο πολύ τον πρώτο μήνα της ζωής. Σε αυτή την περίπτωση, μωρό το οποίο γίνεται μπλε, αυτό επιστημονικά ονομάζεται κυάνωση, ή μωρό το οποίο ανασένει πολύ γρήγορα και δεν παίρνει καλά βάρος, πρέπει να θορυβήσει τους γονείς και τον παιδίατρο και να το παραπέμψουν άμεσα στον παιδοκαρδιολόγο. Τώρα, στο μεγαλύτερο παιδί κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, κάποιες είναι πιο δύσκολα, διότι συγχέονται με άλλα νοσήματα. Αλλά και το μεγαλύτερο παιδί θα εμφανίσει ίσως κάποιο φύσημα που θα ακούσει ο παιδίατρος, μπορεί να εμφανίσει κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο την ώρα της άσκησης ή αμέσως μετά. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που θα πρέπει κανείς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Πόσο επικίνδυνο είναι το φύσημα όταν διαγνωστείς ένα παιδί? Το φύσημα δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνο, διότι το φύσημα είναι κάτι που ακούει ο παιδίατρος ή ο παιδοκαρδιολόγος ή όποιος γιατρός με το στιθοσκόπιο στο παιδί, και μάλιστα τα 3/4 των παιδιών μετά την ηλικία των 2
θα έχουν ένα φυσηματάκι, το οποίο είναι το αθώο λειτουργικό φύσημα της παιδικής ηλικίας. Δεν ενοχλεί κανέναν, ούτε το παιδί, ούτε την καρδιά του, ούτε τα πνευμόνια του, ούτε τους γιατρούς του. Είναι στην ουσία ένα γερό παιδί. Υπάρχουν όμως φυσήματα τα οποία είναι οργανικά, άρα οφείλονται σε κάποια καρδιοπάθεια και μπορεί δυνητικά να είναι επικίνδυνα. Και γι' αυτό ενδείκνει το έλεγχος από τον εξειδικευμένο γιατρό. Υπάρχουν καρδιακές παθήσεις που θα εμποδίσουν το παιδί να συμμετέχει σε κάποια αθλητική δραστηριότητα? Η απάντηση είναι ναι. Είναι σπάνιες αυτές οι παθήσεις στον παιδιατρικό πληθυσμό, αλλά όμως υπάρχουν. Μπορεί να υπάρξει κάποια μορφή καρδιομοιοπάθειας ή, για παράδειγμα, η ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων, και γι' αυτό κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος από εξειδικευμένο γιατρό. Σε περίπτωση που ένα παιδί έχει κάποιο είδους καρδιοπάθεια, ποια θεραπεία συστήνεται? Αυτό εξαρτάται ανάλογα με την καρδιοπάθεια. Υπάρχουν καρδιοπάθειες οι οποίες δεν χρειάζονται τίποτε παρά μόνο μια παρακολούθηση. Υπάρχουν καρδιοπάθειες οι οποίες αντιμετωπίζονται με κάποιο είδους φαρμακευτική αγωγή, αλλά οι περισσότερες από τις δομικές συγγενείς καρδιοπάθειες που τις βλέπουμε στην νεογνική και βρεφική ηλικία, η θεραπεία τους είναι χειρουργική και αποκαθίσταται το πρόβλημα τις περισσότερες φορές πλήρως. Ποιος είναι ο τρόπος ζωής που θα πρέπει να ακολουθεί ένα παιδί ώστε να έχει υγιή καρδιά? Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για όλους μας. Τα παιδιά θα πρέπει να μειούνται σε έναν όσο το δυνατόν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Πρέπει δηλαδή να τα μειούμε στην άσκηση, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, μια αερόβια άσκηση που να τους αρέσει. Μπορεί να είναι τρέξιμο, μπορεί να είναι κολύμπι, μπορεί να είναι βόλεϊ, ό,τι τους αρέσει. Αλλά θα πρέπει να είναι πάνω από 20 με 25 λεπτά και το παιδί να λαχανιάζει. Μας αρέσει δηλαδή αυτό για το καρδιαγγειακό. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να έχουν μια σωστή διατροφή. Εννοείται ότι είναι παιδιά, θα φάνε και παγωτό, θα φάνε και πίτσα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Θα πρέπει να έχουμε και όσπρια και λαχανικά στη διατροφή μας και φρούτα. Και από εκεί και πέρα, καθώς μεγαλώνουν και μπαίνουν στην εφηβεία, να τα μαθαίνουμε και να τους επαναλαμβάνουμε συνέχεια για τις κακές συνέπειες που μπορεί να έχει το κάπνισμα πάνω στη ζωή τους και συγκεκριμένα στην καρδιά και στα πνευμόνια τους. Η έλλειψη άσκησης, η παχυσαρκία, η υπέρταση, η υπερβολική λήψη άλατος με το φαγητό. Γιατί είναι απαραίτητος ο καρδιολογικός έλεγχος κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Παρόλο που οι σοβαρές καρδιοπάθειες είναι σπάνιες στο γενικό παιδιατρικό πληθυσμό, κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος ο έλεγχος του κάθε παιδιού στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, διότι κάποιες από αυτές τις καρδιοπάθειες μπορεί να αποβούν δυνητικά επικίνδυνες ή και μοιραίες για τη ζωή του παιδιού. Εμείς εδώ, στο Παιδιατρικό Κέντρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, συστήνουμε σε κάθε γονιό να φέρει το παιδί του στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς για παιδοκαρδιολογικό έλεγχο. Έχουμε μία άρτια οργανωμένη δομή με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τους εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να δώσουν λύση σε κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί. Κυρία Κουλούρη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παρακαλώ.